Καλησπέρα φίλοι. Σήμερα έχουμε... Τι ημερομηνία είναι? 8 Ιουλίου 2021. Όπως έχω πει, οι σκέψεις μου είναι με τον μαθητή μου, το 16χρονο Νίκο Χαβρέ, ο οποίος χειρουργήθηκε προ 3 ημερών. Έχοντας υποστεί κάποιο κάταγμα σποδελική στήλη ή στον Αφιένα, δεν ξέρω ακριβώς. Το παιδί είναι στο Παγνί του Ηρακλείου. Τον Νίκο του Χαβρέ τον γνωρίζω αρκετά χρόνια, τον είχα μαθητή, 16 χρονών, έχει πάρει το προφήσινση στο σχολείο μου. Και είναι τα πολλά παιδιά που έχουν περάσει τις πύλες του σχολείου μου. Και τώρα και 36 χρόνια που διδάσκω, μπορώ να πω ότι είναι από τα παιδιά που το λέει η ψυχή τους. Ανταγωνιστικός, με τη θετική έννοια, πάντα με το χαμόγελο. Ένα αξιοπρεπέστατο παλικάρι, το οποίο μάλιστα προετοιμάζεται για τους αγώνες, τους πανελλήνιους, να τρέξει με την ομάδα του Τάλου, των Χανίων, τη δική μου ομάδα που έτρεχα και εγώ κάποτε. Και δίνει μάχη αυτή τη στιγμή, όχι για τη ζωή του, γιατί ευτυχώς πέρασε τα δύσκολα, δίνει μάχη να ξανασηκωθεί, να περπατήσει. Δικό μου παιδί, όπως ολωνών μας παιδί, πιστεύω, όσοι έχουμε παιδιά καταλαβαίνουμε και συμμεριζόμαστε τον πόνο των γονέων του, εγώ ίδιος έχοντας υποστεί δεινά προ 3 ετών, όταν και ο δικός μου 16χρονος είχε μια περιπέτεια και όλοι μου συμπαρασταθήκατε. Και θα το αφιερώσω αυτό το παίξιμο, γιατί ξέρω ότι θα το ακούσει, θα το στείλω. Το έχω ονομάσει Αριστόσφαιρα, το έχω ξαναπαίξει. Αριστόσφαιρα, επειδή ο Νίκος ο Χαβρές ανήκει στην Αριστόσφαιρα. Είναι από τα παιδιά που πραγματικά οδεύουν προς την αριστεία σε ό,τι κάνουν και το κάνουν με ένα χαμόγελο, δηλαδή είτε κερδίζουν είτε χάσουν, και πιστεύω θα βγει νικητής από όλο αυτό. Το αφιερώνω λοιπόν αυτό εδώ πέρα το άκουσμα που έχω ονομάσει Αριστόσφαιρα. Ελπίζω να βγει αντάξιο του Νίκου για να το ακούσει και θα φαντάζομαι το χαμόγελο αυτό που θυμάμαι. Thank you.
Νίκο, οι σκέψεις μου και οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί σου. Είσαι μαχητής. Θα καταφέρεις. Δώσ' τα όλα, αγωνιστή μου. Και ανυπομονώ να δω το χαμόγελό σου, αυτό το παιχνιδιάρικο χαμόγελο, κάποια στιγμή στους αγώνες πάλι. Πολλά φιλιά και κουράγιο στην οικογένειά σου που σε στηρίζουν.